Νέα επεισόδια προκάλεσαν για πολλωστή φορά αιτητές ασύλου, αυτήν τη φορά στην Τρεμιθούσα, όπου προπυλάκησα συνεργείο της ΑΕΚ που μετέβη στο χώρο για συσσωρευμένες οφειλές, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει και εν τέλει να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος. Όπως αντιλαμβανόμαστε, σε αντίθετη περίπτωση, αν αντιδρούσε κατά αντίστοιχο τρόπο οποιοδήποτε συμπατριώτης μας, αυτή τη στιγμή θα ήταν στα κρατητήρια και το ρεύμα θα είχε αποκοπεί. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο καταγγέλει την προκλητική ανοχή του κράτους απέναντι σε λαθρομετανάστες. Ενδεικτικά να επιθυμίσουμε ότι για τους λαθρομετανάστες που έκαψαν το Πουρνάρα, παρά τις εξαγγελίες για δήθεν μηδενική ανοχή και το γεγονός ότι έχουν ταυτοποιηθεί 75 άτομα, μόνο ένα άτομο έχει συλληφθεί. Δυστυχώς, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι εξ όσο φαίνεται οι λαθρομετανάστες στην Κύπρο έχουν ασυλία.